κυρίου Γεωργίου πατέρα Μιχαήλ. Ερεσιμολογιότατε και μουσικολογιότατε, επειδή με προσκεκλημένοι μας, πατέρα Χρήστη Κυριακόπουλε. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω εκ μέρους του Συλλόγου Ιεροψαλτών Επαρχίας Θηβών, ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά και εκ μέρους του Συλλόγου Φίλων Παραδοσιακής Μουσικής Θηβών, στην εκδήλωσή μας «Βυζαντινό Τροπάρι, Δημοτικό Τραγούδι». Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την πρώτη συνδιοργάνωση αυτού του είδους, ενώ ότι στην εκδήλωση αυτή και μάλιστα που ανήκουν στην ίδια μουσική οικογένεια. Θα συνειδητοποιήσουμε, έστω σε μικρό βαθμό, τη μεγάλη συνάφεια και ομοιογένεια, αλλά και ταυτόχρονα πολυμορφία που έχει η μουσική μας. Θα δούμε στην πράξη αυτό που κάποιοι από εμάς αναφέρουμε συχνά, δηλαδή ότι οι ύμνοι και τα παραδοσιακά τραγούδια είναι γραμμένα στους ίδιους δρόμους. Πριν συνεχίσω, θα καλέσω τον Ταμείο του Συλλόγου Ιεροψαλτών Επαρχίας Θηβών, κ. Αθανάσιο Θεοδοσίου, να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό στην εκδήλωση. Σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή ξεχωριστή για εμάς βραδιά και λέμε ξεχωριστή γιατί σήμερα επιχειρούμε να αναδείξουμε τη σχέση της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, την οποία υπηρετούμε όλα τα μέλη της χοροδίας μας, με το Δημοτικό Τραγούδι. Έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν ότι η δύναμη του λόγου και η γλυκύτητα τη μουσική που ακούγονται στι σειρέ ακολουθίε των ναών μα προκαλούν στου πιστού ισχυρά συναισθήματα. Οι πατέρε τη Εκκλησία γνώριζαν πολύ καλά την παιδαγωγική επίδραση τη μουσική στο απέριθμο των ανθρώπων γένο και γι' αυτό την προώθησαν. Ευθυμή τη ψαλέτων. Ισχυρά συναισθήματα όμω προκαλούν στον άνθρωπο και τα τραγούδια τη παραδοσή μα. Λύπη αλλά και χαρά αποτυπώνονται μέσα από του τύπου χιλιάδων τραγουδιών ακόμα και σήμερα. Υπάρχει άραγε κάποια σχέση σε όλα αυτά ή αποτελεί τυχαίο γεγονός. Οι απαντήσεις θα δοθούν στη συνέχεια της εκδήλωσης. Ο Σύλλογος Ιεροψαλτών Επαπαγκριστής Λουκάς απευθύνεται κυρίως σε ιεροψάλτες σε ευρύτερης περιοχής της πόλης των Θηβών και απαρτινεί σήμερα 45 ενεργά μέλη. Στόχο μας αποτελεί η κατά το δυνατόν τελειότερη μουσική και πνευματική κατάρτιση και άνοδος των ιεροψαλτών αλλά και η προβολή της Βυζαντινής μουσικής. Για να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο, συνεργαζόμαστε με φορείς που σχετίζονται με το καλό ελληνικό τραγούδι και τι καλύτερο από το να παρουσιάσουμε την αποψινή βραδιά με τον Σύλλογο Φίλων Παραδοσιακής Μουσικής και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό. Η χοροδία του συλλόγου μας αποτελείται από ιεροψάλτες, επαρχίες Θηβών και σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής. Τα μέλη της είναι κάτοικοι διπλώματος ή τυχείου της Βυζαντινής Μουσικής, μαθητές καταξιωμένων δασκάλων. Θα αναφέρουμε τον δάσκαλο των περισσότερων από εμάς, τον κύριο Χατζηγόνογλου, τον πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο που βρίσκεται απόψε κοντά μας ως τιμόμενο πρόσωπο, καθώς και άλλα δασκάλων. Επίσης, πολλά μέλη είναι σπουδαστές της Βυζαντινής Μουσικής του Δημοτικού Οδείου Θηβών, αλλά και της Σχολής της Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας. Έχει βρει στέγη στο Δημοτικό Οδείο της Θήβας και γι' αυτό ευχαριστούμε πολύ τη διευθύντρια του Οδείου, η κυρία Πανταζάρου Νίκη, η οποία στέκεται αργό στην προσπάθειά μας. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις τόσο σε ναούς της περιοχής μας αλλά και σε άλλες πόλεις όπως Χαλκίδα, Αθήνα. Δάσκαλος και επιμελητής της είναι ο άχρηνος οδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιος Χατζηγόνογλου, ενώ χωράφης της είναι ο πρωτοψάλτης και πρόεδρος του συλλόγου μας, κ. Σταυρουχάς Αντώνης. Ένας από τους στόχους του ιεροψάλτη είναι να μιλήσει τη βυζαντινή τέχνη σε νεότερους για να μπορέσει έτσι να καταλαβεί όσο είναι η στήριξη της βυζαντινής μουσικής. Πάνω σε αυτή τη σκέψη εργάζονται αρκετά μέλη του συλλόγου μας, προσπαθούν μέσα από μαθήματα να μεταλαμβαδέσουν σε νέους μαθητές τα όσα διδάχτηκαν από τους δασκάλους τους, αλλά κυρίως οθώντας τους να μελετήσουν τα όσα θεόπνευστα καταγράφονται στα γραπτά εκκλησιαστικά κείμενα εκλεκτών μαγιστόρων και χαρισματικών μελοποιών. Μέσα από συλλογική προσπάθεια που ο καθένας έχει ρόλο και λόγο, βελτιώνουμε πρώτα τους εαυτούς μας για να επαντρώσουμε επάξια τα ιερά αναλόγια. Άλλωστε, η τεχνική του καλλιτέχνη πηγάζει από τον καλλιεργημένο προς τούτο εγκέφαλό του. Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από τούτο το βήμα τους χορηγούς της Αυγουστινής Βραδιάς, τη μεταφορική Μακιός, τον Ζαυροπλαστείο Τεφκάκη, τον κύριο Ευάγγελο Νταρώνη, τον πρακτήριο Εγώ Καυσίμων, τον κυρίου Πουλίου Χρυσόστομου, τον ιδιοκτήτη του καταστήματος Λεχών Ειδών, κύριο Γεώργιο Μίχα, ο οποίος τυχάνει και μέλος της χοροδίας μας, το κατάστημα του κυρίου Κουμπαράκη Κωνσταντίνου Φεντοτσίνο, τον Ιωπηρείο Θηβαϊκή Υγεία του Κατασιώση Παναγιώτη, το Αθλητικό Σωματείο Παπαγιακός, το Καφέ Αθηναϊκών και τέλος το κανάλι Star και της Ελλάδος. Ευχόμαστε σε όλους να απολαύσετε την αποστολή βραδιά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας αναφέρω ότι τα κείμενα της σημερινής μας εκδήλωσης επιμελήθηκε με περισσή φροντίδα ο γραμματέας του Συλλόγου Ιεροψαλτών, ο πολυγραφότατος καθηγητής, φιλόλογος και ιστορικός
αλλά και λαμπαδάριο στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Θυγών, κ. Ιωάννη Θανάσου. Τον παρακαλούμε να προσέλθει στο βήμα για να μας παραθέσει σύντομα ιστορικά στοιχεία. Ευαισθημολογιότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θυμών και Λεβαδίας, κ. Μιχαήλ, ευαισθημολογιότατε επίτιμε προσκεκλημένε Πάτερ Χρήστε Κυριακόπουλε, ευαισθημολογιότατε Αρχιερατική Επίτροπε Θυμών και λοιποί σεβαστοί πατέρες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτική Σύμβουλη, κυρίες και κύριοι, είναι βασικό ότι αυτό που στην Ελλάδα ονομάζουμε μουσική και ότι έχει πάρει πάρα πολλές φορές διάφορες προεκτάσεις, κυρίως όμως γνωστό τουλάχιστον στην παράδοση μέσω της βυζαντινής μουσικής, είτε αυτή βρίσκεται στην εκκλησιαστική της εκδοχή, είτε βρίσκεται στην παραδοσιακή της εκδοχή, είναι ένα και το αυτό. Και θα λέγαμε ότι έχει την καταγωγή της από την αρχαία ελληνική μουσική. Αλλά όχι μόνο η μουσική εδώ στην Ελλάδα, αλλά και η παραδοσιακή μουσική γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο και ενδότερα, μέχρι ας πούμε την Ινδία, έχει επίσης μία κοινή ρίζα και αυτό είναι επίσης η αρχαία ελληνική μουσική, όπως από εδώ, από την Ελλάδα δηλαδή, ξεκίνησαν πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές επιστήμες ή φιλοσοφίες, ξεκίνησε και η μουσική. Αυτό είναι κάτι που σήμερα πολλές φορές δεν κατανοούμε, είτε διότι έχουμε αποκοπεί από τις μουσικές ρίζες, είτε διότι σε κάποιες περιπτώσεις έχουν παρισφρήσει άλλα είδη μουσικής και έτσι δεν μας αφήνουν να καταλάβουμε τη συνέχεια και τη συνοχή που αναφέρω. Η αρχαία ελληνική μουσική συσσηματοποιήθηκε από τον μεγάλο Έλληνα φιλόσοφο και μαθηματικό Πυθαγόρα, έτσι κι αλλιώς η μουσική, οι μουσικές κλίμακες είναι στην ουσία μαθηματικές σχέσεις, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Το σύστημα της αρχαίας ελληνικής μουσικής, όπως λέγεται αρχαία θεωρητικά της μουσικής, είχε 8 τρόπους, οι οποίοι αναφέρω επιγραμματικά, ήταν ο Δόριος, ο Βρύδιος, ο Λίδιος, ο Μιξολίδιος και 4 παράγωγοι τρόποι, οι ήχοι ας το πούμε, που ήταν ο Υποδόριος, αλλιώς και Αιωνικός, ο Υποφρύδιος, αλλιώς και Ιωνικός, ο Υπολίδιος και ο Υπομιξολίδιος, και οι οποίοι μετριούνταν με βάση κλίμακες, έχοντες συνήθως 2 τετράκορδα, βαρύ και οξύ. Ο μεγάλος φιλόσοφος, θεολόγος και υμνογράφος της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στον οποίο οφείλουμε τη σημερινή μορφή της μουσικής μας, εννοούμε της βυζαντινής και της παραδοσιακής, επίσης συστηματοποιεί τη βυζαντινή μουσική με βάση 8 ήχους, 4 κύριους, τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, και 4 παράγωγους. Το πλάγιο του πρώτου, πλάγιο του δευτέρου, βαρύ και πλάγιο του τετάρτου. Στη Δύση, επίσης τον 6ο αιώνα, συστηματοποιείται το λεγόμενο Αμβροσιανό μέλος από τον Πάπα Γρηγόριο τον Πρώτο, τον λεγόμενο και διάλογο, το οποίο επίσης στην αρχική του μορφή, όπως μαθαίνουμε, παρουσίαζε 8 ήχους, δεν τους παρουσιάζει βέβαια σήμερα. Αλλά και στην Περσία, στην περιοχή του σημερινού Ιράν και Ιράκ δηλαδή, ήδη από τον 3ο αιώνα π.Χ., συστηματοποιείται με βάση την αρχαία ελληνική μουσική, η αραβοπερσική μουσική, που είναι ιδιαίτερα συγγενική με την βυζαντινή μουσική και η οποία κυρίως δέχεται επιδράσεις βέβαια κατά τη βυζαντινή περίοδο. Όπως είπα λοιπόν, στην βυζαντινή μουσική έχουμε 8 ήχους και αυτό το οποίο θα δείξουμε σε αυτή την εκδήλωση είναι η συγγένεια των ήχων αυτών με τους αντίστοιχους ήχους ή δρόμους ή μακάμια, όπως τα λέμε σήμερα, της αραβοπερσικής μουσικής. Παρόλο που στην αραβοπερσική μουσική υπάρχουν πάρα πολλά μακάμια, σύγχρονοι θεωρητικοί της αραβοπερσικής μουσικής, κυρίως Τούρκοι μουσικολόγοι, οι οποίοι πρέπει να πω τα τελευταία χρόνια κάνουν τεράστιο έργο πάνω στην παραδοσιακή μουσική, ενώ εμείς δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Παρόλο λοιπόν που η αραβοπερσική μουσική εμφανίζει το φαινόμενο της πολυηχίας, οι σύγχρονοι μουσικολόγοι της θεωρούν επίσης ότι αυτά τα άπειρα μακάμια, όπως τα ανέφεραν, μπορούν επίσης να έτσι συστηματοποιηθούν μέσα σε 8 ήχους. Και όλοι αυτοί οι δρόμοι, όλα αυτά τα είδη δηλαδή, στην ουσία παράγονται από κλίμακες οι οποίες συμπλέκονται μεταξύ τους μέσα αυτών των 8 κυρίως ήχων. Πολλά από αυτά τα μακάμια σήμερα τα συναντούμε, έστω και αν δεν τα αναγνωρίζουμε, στο λαϊκό τραγούδι, στο παραδοσιακό, στο ρεμπέτικο, ακόμη και στο σύγχρονο λαϊκό, θα έλεγα εγώ. Και συνήθως τα λέμε δρόμους. Στη σημερινή εκδήλωση λοιπόν
θα προσπαθήσουμε να δείξουμε αυτή τη συνέχεια. Θα ακούσουμε κάποιον ήχο από την Βυζαντινή μουσική και κατόπιν έναν αντίστοιχο δρόμο, η Μακάμι, το οποίο παράγεται από τον ήχο που θα ακούσουμε. Παρόλο που προφανώς οι περισσότεροι από εμάς δεν είμαστε ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή εμείς οι Έλληνες έχουμε πάντα εξασκημένο αυτή, πιστεύω όμως ότι πολλοί θα καταλάβουν ακριβώς αυτή τη συνάφεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Τον ήχο θα γίνει κατά τη σειρά των γενών που υπάρχουν στη Βυζαντινή μουσική, δηλαδή πρώτα το διατονικό, κατόπιν το εναρμόνιο και τέλος το χρωματικό. Μια ιδιαίτερη υποδιαίρεση του πρώτου ήχου αποτελεί ο λεγόμενος πρώτος παθητικός ήχος, γνωστός στους Βυζαντινούς ως Ναός και στην αραβοπερσική μουσική ως Σαμπά, με τον οποίο και αρχίζουμε την εκδήλωσή μας. Αρχίζουμε λοιπόν με το τρισάγιο και δύναμης Κωνσταντίνου Γρίγου σε ήχο πρώτο παθητικό και αμέσως μετά τα τραγούδια «Όσα βουνά κι αν πέρασα» και «Μια γαλάζα περιστέρα» σε δρόμο Σαμπάχ.
Σε ήχο πρώτο πεντάφωνο και στη συνέχεια τα τραγούδια «Αρχοντογιός παντρεύεται» και «Πουλί μου το αποφάσισες» σε δρόμους που σάκ.
και διαδραστικό της καρδίας στην παρακίνηση των ψυχικών δυνάμεων. Στην αραβοπερσική, ο τέταρτος συνηθίζεται να ονομάζεται Νέβα. Ειδικά ο λέγετος συνηθίζεται να ονομάζεται Σεγιάχ. Ωστόσο, πολλά από τα τραγούδια που ομοιάζουν προς τον τέταρτο παίζονται και στον δρόμο Χουζάν. Θα ακούσουμε λοιπόν από τη χοροδία ήχους από τον αργό πολυέλαιο Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Λόγων Αγαθών, σε ήχο τέταρτο λέγετο και ακολούθως το τραγούδι στις Μαντζουράνας των Ανθών σε δρόμο Ζάμ. Oh.
παραδοσιακή εκδοχή του, είναι από τους πιο οικείους και γνωστούς ήχους. Το ήθος του πλαγίου πρόσωπου ποικίλει ανάλογα με τα μέλη. Άλλοτε έχει χαρακτήρα πανηγυρικό και χαρμόσυνο, άλλοτε παθητικό και θρηνόδιο. Στην Άραβο-Περσική, ο πλάγιος του πρώτου ονομάζεται κατ' άλλους Διαβέν, κατ' άλλους Χουσεϊνί και κατ' άλλους Μπουσελίκ. Η χοροδία μας θα ψάρει μια διαφορετική εκδοχή του αρχαίου ύμνου «Φως Ηλαρών» σε ήχο πλάγιο του πρώτου και εν συνεχεία το γνωστό τραγούδι «Ωραία που είναι την Αυγή». Μου
ήχος αυτός είναι ο κατεξοχήν ησυχαστικός και παραμυθικός ήχος. Στην αραβοπερσική, ο πλάγιος του Τετάρτου έχει συνήθως την ονομασία Ράστ. Στον ήχο αυτό θα ακούσουμε «Σε υμνούμεν και άξιον εστί» και το τραγούδι «Να τα νικάμπη θάλασσες».
Oh.
Τυπικά όμως ανήκει στο εναρμόνιο. Το ήθος του ποικίλει και κλείνει περισσότερο προς το ησυχαστάτο. Στο διατονικό όμως έχει ύφος πανηγυρικό και χρώσιμο. Στην αραβοπερσική ο Βαρύς ονομάζεται Αράκ, κατάλληλος Εβίς ή και Ατζέμα Σιράμ. Άκουσον θύγατε και αυτή τη φορά από τη χοροδία θα ακούσουμε το τραγούδι Πελαγιούλα.